Ο Γιάννης Γκολομάζος εξελέγει το βράδυ της Τετάρτης νέος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας μετά την ψηφοφορία που διεξήχθη μεταξύ των 21 μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. «Ξεκινάμε δουλειά» ήταν η πρώτη φράση του Προέδρου προς το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την ψηφοφορία. Σε δηλώσεις του, ο κ. Γκολομάζος τονίζει: «Θα δουλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε το Επιμελητήριο έναν θεσμό που θα έχει ουσιαστικό ρόλο και λόγο στη χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης για την περιφερειακή ενότητα της Άρτας». Στη σημερινή εποχή που ζούμε, στην εποχή της κρίσης που τη βιώνουμε όλοι, και ιδιαίτερα εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η αναγκαιότητα ήταν η σύνθεση. Αυτό εμείς το καταφέραμε ως ένα βαθμό στη διοίκηση του Επιμελητηρίου. Πιστεύω ότι και στην πορεία όλοι μαζί θα προχωρήσουμε για το καλό του Επιμελητηρίου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους επαγγελματίες. Μας ψήφισαν, δεν μας ψήφισαν, δεν έχει καμιά σημασία από εδώ και πέρα. Θα είμαστε όλοι ενωμένοι να βγούμε από αυτή την κρίση για το καλό του νομού μας και του καθένα ξεχωριστά. Πρώτη προτεραιότητα είναι το επιχειρηματικό πάρκο. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ και να ζητήσω και δημόσια από τον Δήμαρχο της πόλης μας να συνεργαστούμε άψογα για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Γιατί ο καθένας από μόνος του δεν μπορεί να το κάνει. Και εμείς θέλουμε τη συνεργασία με όλους τους φορείς της περιοχής, με την περιφέρεια, με το Δήμο, με όλους τους Δήμους, με όλους τους φορείς τέλος πάντων. Αλλά από ό,τι μου είπε, με ενημέρωσαν και οι υπηρεσίες, ότι ο Δήμος είναι ένα βασικό κομμάτι της σύμβασης και πιστεύω ότι και ο Δήμαρχος της πόλης μας θα ανταποκριθεί σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει ο επιχειρηματικός κόσμος για να βγούμε από αυτή την κρίση. Τις ευχές του απευθύνει για χρόνια πολλά. Υγεία. Υγεία πρώτα απ' όλα. Όλα τα άλλα θα έρθουν, αλλά θέλει δουλειά, υπομονή, επιμονή και όλοι μαζί. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Ότι το ένα χέρι ανοίγει το άλλο. Αλλά ανοίγει και τα δυο το πρόσωπο που λένε. Όλοι μαζί πρέπει να ανταποκριθούμε στις δύσκολες πάντα, που θα το λέω πάντα, είναι δύσκολες στιγμές που περνάει ο επιχειρηματικός κόσμος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Και έξω από το επιχειρηματικό κόσμο, πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε. Να ξέρει ο κόσμος ότι οι πόρτες του Επιμελητηρίου θα είναι ανοιχτές για όλους. Δεν θα υπάρχει καμία διάκριση. Τα προγράμματα θα βγαίνουν καθημερινά και στο ίντερνετ, αλλά να επισκέπτονται και τη σελίδα του Επιμελητηρίου, που θα την κάνουμε και πιο καλύτερη και πιο ευανάγνωστη και πιο κατανοητή. Πολλά θα κάνουμε. Αλλά θέλουμε και τη βοήθεια όλων. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, πρέπει να μας βοηθούν όλοι. Ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές, καλή χρονιά, υγεία με τις οικογένειές τους και πιο παραγωγική χρονιά το 2018. Θα είμαι πάντα δίπλα στον επιχειρηματικό κόσμο, τόνισε από την πλευρά του και ο κύριος Χρήστος Κολλιός, ο οποίος αναφέρθηκε στις μετεκλογικές διαδικασίες και στις άκαρπες προσπάθειες από την πλευρά του για συνεργασία με τους άλλους δύο επικεφαλείς των συνδυασμών. Μάλιστα. Καταρχήν, καλησπέρα σας σε εσάς και στους τηλεθεατές και χρόνια πολλά για τις Άγιες Μέρες. Θα ήθελα να, όπως ήταν δεδομένο, άλλωστε με την υπόσχεσή μου για να ενημερώσω τον επιχειρηματικό κόσμο της Άρτας για τις εξελίξεις στις εκλογές που γίνανε στις 3 και 4 Δεκεμβρίου για το Επιμελητήριο Άρτας, ότι ο συνδυασμός μας μαζί για το Επιμελητήριο αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 43% και 9 έδρες. Από την πρώτη στιγμή, όπως δήλωσα, άλλωστε και σε εσάς και στις εφημερίδες, δήλωσα και κινήθηκα πάντα με γνώμονα την συνένεση και την ενότητα και την συνένεση για μια διοίκηση. Διότι πάντα είχα στο μυαλό μου ότι στο επιμελητήριο δεν υπάρχουν σκοπιμότητες και διαχωρισμοί, παρά μόνο όλοι οι επιχειρηματίες έχουμε ένα κοινό στόχο, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια. Πάνω εκεί λοιπόν αμέσως έκανα συναντήσεις και με τους άλλους δύο επικεφαλείς των άλλων δύο συνδυασμών και προσπάθειες ότως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια νέα διοίκηση όλοι μαζί. Αξίζει δε να καταγραφεί η πρόταση η οποία κάναμε ήταν να δημιουργηθεί μια διοίκηση σύμφωνα με το ποσοστά
και την εντολή που λάβαμε, με τα ποσοστά της εντολής που λάβαμε από τους επιχειρηματίες ψηφοφόρους. Δυστυχώς όμως επικράτησε η λογική της και το, για τη σύσταση της διοίκησης πάνω απ' όλα το κομματικό συμφέρον. Ο δεύτερος και ο τρίτος συνδυασμός συνέπραξαν για την ανάληψη των καθηκόντων της διοίκησης του νέου επιμελητηρίου. Σε όλες όμως τις πλευρές της ζωής, κυρία Ευαγγελίου, πόσο μάλλον και στον επιχειρηματικό κόσμο, κρινόμαστε από τις επιλογές μας, οι οποίες έχουν και το τίμημά τους, διότι δεν λάβανε καθόλου υπόψη τους την εντολή του 43% του επιχειρηματικού κόσμου της Σάρτας. Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τον επιχειρηματικό κόσμο της Σάρτας για την ψήφο τους ως προς το συνδυασμό μας μαζί για το επιμελητήριο. Να τους πω ότι θα είμαι πάντα δίπλα τους, διότι κατέχω και κάποιους άλλους θεσμικούς ρόλους και μπορώ να τους βοηθάω σε ό,τι μπορώ. Και να ευχαριστήσω και τους υποψηφίους του συνδυασμού μου, οι οποίοι κάναν ένα καθαρό και τίμιο αγώνα και αναδείξαν το συνδυασμό μας με τους λιγότερους. Ήταν ένας συνδυασμός μικρός, αλλά πολύ δυναμικός και δυνατός. Γι' αυτό και πήραμε και το 43% την ψήφο από τον επιχειρηματικό κόσμο της πόλης. Θα ήθελα τέλος να ευχηθώ στη νέα διοίκηση και στο νέο Προεδρείο καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένος να μας βρει ο καινούριος χρόνος και πάνω απ' όλα υγεία. Νομίζω είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως βασική αρχή θέσαμε τις προτάσεις μας και το πρόγραμμά μας για να προχωρήσουμε στη συνεργασία με τους άλλους επικεφαλείς, τόνις από την πλευρά του και ο κύριος Δημήτρης Χουλιάρας. Ναι, να πούμε ότι έγινε, όπως ορίζει η εκλογική νομοθεσία, η επιμελητηριακή εκλογική διαδικασία. Να πούμε ότι ο νόμος επιτρέπει τις συνεργασίες εφόσον κάποιος δεν έχει αυτοδυναμία από τις εκλογές. Πράγμα που σημαίνει ότι για πρώτη φορά από ό,τι γνωρίζω τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια υπήρξε κάποια συνεργασία συνδυασμών για να βγει ο Πρόεδρος. Εμείς αυτό που κάναμε αυτές τις 15 μέρες μετά τις εκλογές, αυτό το 15ήμερο, ήταν ότι συναντηθήκαμε και με τους δύο υποψηφίους των άλλων συνδυασμών. Θέσαμε κάποια πράγματα που το βασικό για μας ήταν για να συνεργαστούμε με έναν από τους δύο συνδυασμούς, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα που είπαμε πριν τις εκλογές, το δικό μας πρόγραμμα σε συνδυασμούς. Καταλήξαμε με τον συνδυασμό του κ. Γκολομάζου στη συμφωνία. Μέσα από εκεί θα εφαρμόσουμε και εμείς το πρόγραμμά μας. Αυτό ορίζει και η συμφωνία. Γι' αυτό στηρίξαμε τον κ. Γκολομάζου για πρόεδρο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι οι εκλογές τελείωσαν. Οι εκλογικές διαδικασίες θα τελειώσουν και την άλλη εβδομάδα με την εκλογή των υπόλοιπων θέσεων. Άρα από την αρχή του έτους που ουσιαστικά θα αναλάβουμε και λόγω του χρονικού διαστήματος που γίνονται αυτές οι διαδικασίες, 21 άτομα στο Συμβούλιο θα πρέπει να συνεργαστούν για να προχωρήσουμε το επιμελητήριο μπροστά, για να ανοίξει το επιμελητήριο τις πόρτες του, για να δεχτεί όλα τα μέλη του, να συνεργαστεί με τους πάντες για να πάει μπροστά και ο επιχειρηματικός κόσμος αλλά και η Άρτα. Θα ήθελα να πω υγεία σε όλο τον κόσμο. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλους μας. Να ευχηθούμε να είναι λιγότερο δύσκολη η επόμενη χρονιά. Πάλι υγεία στις οικογένειες όλων. Να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν. Καλές γιορτές.